προηγούμενες μέρες οι συνάδελφοί μας από την Αθήνα, την Λάρισα, την Δημαρχία, την Κοζάνη, την Κομοτηνή, το μήνυμα που έστειλαν προς την κυβέρνηση και προς κάθε άλλη κατεύθυνση. Το μήνυμά μας είναι απλό, είναι καθαρό, χωρίς περιστροφές. Διεκδικούμε το σύνολο των ετοιμάτων μας για τις κύριες και τις επιτροπικές συντάξεις με αυξήσεις και δώρα, για την υγεία, το φάρμακο, τις κοινωνικές παροχές. Διεκδικούμε τα αναδρομικά για όλους τους συνταξιούχους με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, χωρίς αιτήσεις, προσφυγές και δικαστικές αποφάσεις. Διεκδικούμε κατώτερη σύνταξη για 600 ευρώ, κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, αλλά και χρεοποίηση των ταμείων μας, αποκλειστικά δημόσιο υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Διατρανώνουμε και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, την απόλυτη επίθεσή μας σε νέες περικοπές, πληστηριασμούς, ιδιωτικοποιήσεις, αυξήσεις στα προϊόντα, την ενέργεια, την φορολογία. Καμία μείωση του αφορολόγητου, αύξησή του στα 12.000 ευρώ. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι με το σύστημα των τριών πυλώνων ή αλλιώς σύστημα Πινοσέτ που προωθεί η κυβέρνηση σαν νέο ασφαλιστικό με την ευκαιρία που της δίνει η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας για τον νόμο Κατρούγκαλο. Είμαστε αντίθετοι με την κεφαλαιοποιητική λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή με την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, δεν έχουμε αυτοπάτες. Τα όποια ψήφουρα θα προσπαθήσει να μας πετάξει και η σημερινή κυβέρνηση για να συμβαστούν με τη λογική του ότι έγινε, έγινε, δεν μας κάνουν να ξεχάσουμε τα όσα μας έχουν εκλέψει από τις συντάξεις μας όλες τις κυβερνήσεις. Όλα αυτά θα διεκδικούμε στο ακέραιο, γιατί τα έχουμε ακριβοπληρώσει. Έχουμε πιάσει σωρευμένη πύρα, ό,τι κερδίσαμε και σαν εργαζόμενοι. Και τώρα σαν συναξιούχοι το κερδίσαμε με τους αγώνες μας, κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές, κόντρα στον εφησυχασμό, στην μειονατρία, στις αυταπάτες, κόντρα στις ανέξοδες υποσχέσεις και τα κολοκλεμμένα ιδεολογήματα των κυβερνήσεων και των μηχανισμών τους. Συναδέλφες και συνάδελφοι, αυτούς τους αγώνες κοβάται και ο σημερινός πρωθυπουργός. Αυτόν τον αγώνα την κατάργηση προωθεί και στο χέρι με τον νέο συνδικαλιστικό νόμο του προωθεί. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και η αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Όσους αντιλαϊκούς νόμους και να φτιάξουν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαστε όρθιοι με το κεφάλι ψηλά.